Χρήστο, μας ακούς? Χρήστο. Σας ακούω μια χαρά, παιδιά. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις? Πού είσαι, παιδί μας, έχουμε χάσει. Μας έχεις λείψει, αναρωτιόμαστε τι κάνεις, πώς είσαι και τι γίνεται γενικότερα με τα ζώδια, τα οποία σε ένα παντζουρλισμό βρίσκονται. Έχω την αίσθηση. Έχει μια ένταση η περίοδος αυτή. Αλλά θα τα πούμε και από κοντά σύντομα. Α, πολύ χαιρόμαστε. Μας το έχεις υποσχεθεί, εμείς περιμένουμε. Θα τα πούμε και από κοντά. Εδώ στην Αθήνα, βέβαια, αυτή τη στιγμή ρίχνει καλεκλοπόδαρα. Λογικά θα έρθει σε κανένα τρίωρο το τράωρο. Ναι, το ακούσαμε ότι θα χαλάσει ο καιρός γενικότερα και αύριο στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Αλλά να σου πω κάτι. Βρέξει, χιονίσει. Λιάσει, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα κάνει. Ό,τι και αν συμβεί. Ναι, πάντα, ό,τι και να συμβεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στα αισθηματικά μας, στα οικονομικά μας, στα κοινωνικά, τα επαγγελματικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, τι θα μας φέρει η ζωή, τι θα μας φέρει η μοίρα. Να έχουμε ένα μπούσουλα γενικότερα. Χαιρόμαστε λοιπόν που είσαι στην παρέα μας, παρότι τα ζώδια βρίσκονται σε μια τροχιά ένταση που είπε και η Χριστιανά. Είναι δύσκολα, θα πω εγώ, τα πράγματα, από ό,τι έχω καταλάβει και έχω ψυχανεμιστεί. Αλλά εμείς θέλουμε να προετοιμαστούμε. Αυτές τις προηγούμενες μέρες στο παρελθόν το έχουμε βιώσει, ξέρουμε πώς πήγε. Το θέμα είναι οι επόμενες ημέρες να γνωρίζουμε, να προετοιμαστούμε καταλλήλως, να ξέρουμε τι θα μας έρθει, από πού θα μας έρθει. Να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι και ψυχικά ήρεμοι όσο γίνεται. Για πες, Χριστό, ξεκινάμε. Πάμε. Το πρώτο βασικό είναι ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμοι. Εάν κινηθούμε με ψυχραιμία, δεν πέσουμε στη φάκα της έντασης και δεν εκφράσουμε θυμό χωρίς λόγο, τελικά θα καταφέρουμε να προσπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες, άρα και να είμαστε πολύ πιο ήρεμοι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι γενικά ένα διβδόμαδο αρκετών εντάσεων. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν περισσότερο προσεκτικοί και πολλές φορές ίσως και λίγο στοικοί στις όποιες προκλήσεις που μπορεί κάποιες φορές να γίνονται από ανασφάλεια και όχι επειδή κάποιος θέλει να μας πειράξει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του κρυού, που ξεκινάει με προσοχή σε οικονομικές επιλογές. Ακριβώς, δείχνει ότι θέλει λίγο προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κινείστε στα οικονομικά σας δεδομένα. Ίσως σε ένα βαθμό, ιδιαίτερα οι κρυοί που είναι γεννημένοι από τις 12 Απριλίου μέχρι το τέλος του ζωδίου, να κάνετε κάποιες υπερβολικές κινήσεις ή για να πείσετε κάποιους ανθρώπους για κάποια πράγματα, να θέλετε να αγοράσετε κάποια πράγματα ή να ξοδέψετε κάποια πράγματα παραπάνω, και αυτό βεβαίως θα έχει τις συνέπειές του. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε λίγο να κατανοούμε τι πραγματικά έχουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας και ότι ίσως κάποια πράγματα δεν αγοράζονται με χρήματα, άρα και να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Προσοχή λοιπόν στα έξοδα, όπως επίσης και σε κάποιες επενδύσεις. Γενικότερα τώρα οι κρύοι μπαίνουν σε μια πορεία ερωτικών κατακτήσεων. Το πρώτο δεκαήμερο θα νιώσει πολύ μεγάλες ερωτικές επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα και εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δείχνουν να είναι πολύ έντονα και πολύ όμορφα. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του κρύου σίγουρα νιώθει ότι μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα περισσότερο στη ζωή του και στη δουλειά του, αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή στο να μην πιέσει πάρα πολύ τον εαυτό του για θέματα υπερκόπωσης. Και το τρίτο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέξει, όπως είπαμε, τα πολύ μεγάλα έξοδα και ίσως και να πρέπει να προσέξει. Ξέρετε λίγο περισσότερο και τη δική σας αίσθηση αυταξίας, να νιώθετε δηλαδή υπερήφανοι για αυτά τα οποία μπορείτε να κάνετε. Γενικότερα να προσέξει. Προσοχή αυτό κρατάω εγώ σαν έτσι συμπέρασμα, να έχουν λίγο το νου τους και εκείνοι. Και πάμε παρακάτω, πάμε στους Ταύρους. Βεβαίως, οι Ταύροι θα έχουν αλλαγές σε σχέσεις, είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τις προσωπικές σας επαφές. Γενικότερα νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή σας. Είναι σαν να πρέπει να σας λέει το σύμπαν ότι δεν μπορείς να είσαι σε μια σχέση βαλτωμένος χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν έχετε αυτή εδώ πέρα η περίοδος και λέει στον Ταύρο, κουνήσου και κάνε επιτέλους τα πράγματα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσεις να έχεις είτε μια ισορροπημένη σχέση, είτε μια σχέση η οποία τελικά πραγματικά θα σε γεμίζει. Βεβαίως οι Ταύροι έχουν λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου κάποιες σημαντικές επιτυχίες σε θέματα εργασιακά και προβλέπεται να νιώσουν ότι επιτέλους οικονομικά κάποια πράγματα γίνονται για το δικό τους καλό και άλλα έχουν και πολύ σημαντικές εξελίξεις. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου, από την άλλη, έχει την δύναμη στο να μπορέσει να ελέγξει περισσότερο την επαγγελματική του εικόνα και φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε κάποιες πολύ σημαντικές συμφωνίες, τις οποίες περιμένετε καιρό. Οπότε θα πρέπει όντως να προσπαθήσετε τώρα να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και να πιέσετε για κάποια πράγματα που ίσως εδώ και καιρό κάποιοι δεν σας είχαν σεβαστεί και πρέπει να σας σεβαστούν και να σας δώσουν το χρόνο που θέλετε και το χώρο σας. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του Ταύρου είναι αυτό το οποίο θα έχει τις μεγαλύτερες αλλαγές επί των διαπροσωπικών του σχέσεων. Λίγο περισσότερο προσοχή στις εντάσεις που προκαλούνται στην καθημερινότητα. Βεβαίως υπάρχει ταυτόχρονα δυνατότητα ενός πάθους, μια σημαντική ερωτική κατάκτηση, μια σημαντική ερωτική επιθυμία, η οποία φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα σας συγκλονίσει και θα σας κάνει να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
Ωραία. Καλά και τα ταυράκια. Πάμε και στους διδύμους, οι οποίοι φαίνεται να έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Θυμόμαστε που μας το έλεγε και ο Χρήστος μας. Mm-hmm. Και πλέον έχουν αρχίσει να κουράζονται λίγο, να mm-hmm. τους εξουθενώνει ο διακαής πόθος στο να γίνουν καλύτεροι, να πετύχουν πράγματα γενικότερα σε κάποιους τομείς. Για να δούμε τι θα συμβεί με αυτή την κούραση. Η γιατί δεν θέλουμε τώρα να μας πάθουν και υπερκόπωση. Όχι. Όχι, δεν θέλουμε. Έχουμε και Αντώνη στην παρέα τώρα δίδυμο. Στην παρέα ο Αντώνης να προσέχει λοιπόν. Να προσέχει, γιατί... Αντώνη. Να προσέχεις. Ειδικά του Μαΐου η δίδυμη, γιατί αυτό επηρεάζει περισσότερο. Μάιο είναι. Το Μάιο γενέθλια Αντώνης. Μάιο είναι, βέβαια. Πού πήγε τώρα να μας απαντήσει. Το Μάιο οπότε είναι. Οπότε εκεί θέλει λίγο ξεκούραση, γιατί γενικότερα οι δίδυμοι αυτή τη στιγμή πιέζονται για να μπορέσουν να επιτύχουν. Πιέζονται δημιουργικά, βέβαια. Δεν είναι ότι πιέζονται άσχημα. Πιέζονται για να κάνουν ωραία πράγματα και θέλουν να αποδείξουν στον εαυτό τους τις δυνατότητές τους. Και γενικότερα είναι σε ένα κυνήγι σημαντικών επαγγελματικών εξελίξεων και γενικότερα προοπτικών. Αλλά τα πράγματα δεν τους επιτρέπουν να χαλαρώσουν. Όμως δείχνουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας, μέσα όμως από πάρα πολλή δουλειά. Οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου λίγο περισσότερο προσοχή λοιπόν στην υπερκόπωση, γιατί καλή η καριέρα, καλή η επιτυχία, αλλά πρέπει να είμαστε και υγιείς. Παρ' όλα αυτά, ευχάριστες στιγμές με τον σύντροφό σας θα περάσετε το επόμενο διάστημα. Οι δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου μπαίνουν επιτέλους σε μια πορεία που μπορούν να τακτοποιήσουν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις επαγγελματικές τους συμφωνίες. Είναι γενικότερα ένα διάστημα το οποίο τους βοηθά στο να μπορέσουν να τακτοποιήσουν επιτέλους θέματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική τους προοπτική, ενώ μπορεί να κλείσουν και κάποιες συμφωνίες. Ενώ οι δίδυμοι του τρίτου δεκαημέρου επιτέλους ξεφεύγουν από μια πολύ θολή κατάσταση που τους είχε ταλαιπωρήσει, τους είχε αγχώσει, τους είχε βάλει στο περιθώριο και μπορούν να περιμένουν μια πολύ σημαντική επιτυχία όσον αφορά επαγγελματικές καταστάσεις ή πιθανόν να κάνετε και μια γνωριμία η οποία να σας βοηθήσει στον χώρο τον εργασιακό να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αγαθά κόπης κτώνται, αλλά πάμε τώρα στα καρκινάκια, αυτά τα ωραία τα ζώδια, τα ευαίσθητα, τα πολύ ρομαντικά, τα ιδιαίτερα, που ίσως στον ερωτικό τους τομέα δεν ξέρω αν περίμεναν κάποια εξέλιξη, αν δεν την περίμεναν, μάλλον θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως, γενικότερα οι καρκίνοι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένουν μια σημαντική επιτυχία στον έρωτα, είναι ένα ζώδιο το οποίο ευνοείται πάρα πολύ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ερωτική, έτσι, αγαπησιάρη, κύριε παιδί μου. Το νιώθω εγώ τελευταία, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Νέες γνωριμίες ή υπάρχουσες γνωριμίες. Δεν αναφέρομαι σε νέες γνωριμίες, αναφέρομαι στην ήδη υπάρχουσα γνωριμία. Άλλο εσύ, σε άλλη περίπτωση. Βεβαίως. Αλλά έχουμε και κάποιους που είναι μόνοι τους. Προνοούμε για όλους εμείς. Παντρεμένοι κι ακριβώς. Είναι λοιπόν θετικό διάστημα αυτό για τα ερωτικά. Το πρώτο δεκαήμερο, ειδικά τώρα του καρκίνου, είναι αυτό το οποίο θα έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε θέματα αισθηματικών σχέσεων και πιθανόν μια σημαντική μετακόμιση ή αλλαγή στην κατεύθυνση της ζωής σας, να σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω και να πραγματοποιήσετε τα επαγγελματικά σας όνειρα. Ταυτόχρονα τώρα το δεύτερο δεκαήμερο του καρκίνου νιώθει πολύ πιο άνετο, πολύ πιο ήσυχο, έχετε πιο κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, οικογενειακά υπάρχει μια θαλπορή, μια πολύ σημαντική ησυχία και προχωράει στους επαγγελματικούς στόχους. Και έχουμε μετέπειτα και το τρίτο δεκαήμερο του καρκίνου, το οποίο φαίνεται ότι τώρα κλείνει κάποιες πολύ σημαντικές επαγγελματικές συμφωνίες. Είναι η περίοδος σημαντικής επαγγελματικής αναγνώρισης. Και μέσα ίσως από αυτό το χώρο των επαγγελματικών να γνωρίσετε και ένα πρόσωπο ιδιαίτερα προκλητικό στα αισθηματικά, το οποίο θα σας συναρπάσει τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας. Οπότε είναι μια ωραία περίοδος. Ωραίο ακούγεται αυτό για όσους ενδιαφέρονται τουλάχιστον. Έτσι. Να έχουν κάτι να περιμένουν τις επόμενες ημέρες, μια νέα γνωριμία μπορεί να έρθει να αλλάξει και να ταράξει λίγο τα νερά. Σε σχέση με κρυούς ταύρους διδύμους που έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή, να, που ένας ήθελε καρκινά προσοχή στις σχέσεις, ο άλλος τα οικονομικά και ο άλλος κουράστηκε στην προσπάθεια, νομίζω ότι ο καρκίνος απολαμβάνει λίγο κάποιες χαρές. Από τους τυχερούς θα σας έλεγα, τουλάχιστον των επόμενων ημερών. Επόμενο ζωδιάκι ωραίο και εξαιρετικό. Λέοντες. Τα λιονταράκια. Οι λέοντες λοιπόν, σίγουρα το επόμενο διάστημα νιώθουν ότι έχουν τη δύναμη να μπορέσουν να προχωρήσουν ως προς τα επαγγελματικά τους σχέδια. Όμως θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ το τι γίνεται μέσα στο σπίτι τους. Ίσως μέσα στο σπίτι να βιώσουν κάποιες ταραχές, κάποιες συγκρούσεις, ίσως κάποια πράγματα να μην λειτουργούν τόσο καλά όσο θα θέλατε. Γενικότερα θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα όπου δεν σας καταλαβαίνουν οι συγγενείς ή οι φίλοι και προχωράτε και οδεύετε μόνοι σας στο δρόμο προς την επιτυχία. Τουλάχιστον όμως υπάρχει αυτός ο δρόμος. Το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα μπορεί να προχωρήσει σε μια εκπληκτική συμφωνία στα επαγγελματικά του ή πιθανόν να μπορέσετε επιτέλους να συνεργαστείτε με κάποιους ανθρώπους που περιμένετε καιρό για να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε στα κάποια
επαγγελματικά σας όνειρα, ίσως και ένα ταξιδάκι να σας ανανεώσει. Το δεύτερο δεκαήμερο του Λέοντα σίγουρα δείχνει ότι έχει επιτέλους την δύναμη για να μπορέσετε να προχωρήσει προς νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως σε ένα μεγάλο βαθμό να μπορέσετε επιτέλους να αναγνωριστείτε από κάποιους ανθρώπους που εδώ και καιρό σας υποτιμούσαν ή πιθανόν σας είχαν περιορίσει. Το ίδιο επίσης μπορεί να πάρετε και μια πολύ μεγάλη ανάσα από θέματα που αφορούν έξοδα, χρωστικά ή κάποια τέλος πάντων δικαστικά θέματα. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει προς ολοταχώς σε μια τεράστια αλλαγή επί των επαγγελματικών του θεμάτων. Θα πρέπει να βάλετε επιτέλους κάποια πράγματα σε μια άλλη σειρά, να επαναπροσδιορίσετε κάποιους από τους στόχους σας και τελικά να μπορέσετε να χτίσετε κάτι καινούριο στη ζωή σας και στη δουλειά σας. Αυτό φαίνεται βεβαίως ότι για να μπορέσει να το πετύχετε και να το οργανώσετε θα χρειαστεί λίγο περισσότερη δουλειά, κυρίως όσον αφορά το να κλείσετε νέες συνεργασίες, δηλαδή να μου γίνετε λίγο πιο δημιουργική και να κινηθείτε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν να μπορέσετε να είσαστε πολύ κοντά σε ανθρώπους εξουσίας και να γίνετε πιο φιλικοί σε ανθρώπους για το συμφέρον σας. Κατανοητός, απόλυτα. Μια χαρά. Έρχεται. Πάμε στους Παρθένους. Οι συμβούλες έρχονται σιγά σιγά. Πάμε στους Παρθένους. Πάμε. Τα Παρθενάκια θα έχουν μεγάλες προσπάθειες μπροστά τους που θα πρέπει να κάνουν και δυστυχώς αυτό θα τους κουράσει και σε έναν βαθμό. Σίγουρα είναι μια περίοδος όπου υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις. Κυρίως από το έτερον σας ήμιση υπάρχουν κίνδυνοι αποστασιοποίησης, οπότε θα πρέπει να κοιτάξετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Στα επαγγελματικά μπορεί να νιώθετε λίγο περαιτέρω πιεσμένοι ή αγχωμένοι σε κάποια πράγματα. Γενικότερα θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από την πίεση. Το πρώτο δεκαήμερο της Παρθένου ειδικά θα πρέπει να περιμένει πολύ σημαντικές δυσκολίες επί των διαπροσωπικών του επαφών. Είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να δείξετε τι αξίζετε για να μπορέσετε να επιτύχετε. Παρ' όλα αυτά, με το έτερον σας ήμιση υπάρχουν, όπως είπαμε και στην αρχή, κίνδυνοι αποστασιοποίησης και γενικότερα δυσκολία συνεννόησης, ενώ πιθανόν σε έναν βαθμό να πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια πράγματα στη δουλειά σας. Το δεύτερο δεκαήμερο της Παρθένου, σε τελείως διαφορετικό μοτίβο, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένει μια σημαντική επιτυχία, η οποία έχει να κάνει με το εξωτερικό ή πιθανόν και σε θέματα σπουδών να μπορέσετε να αναγνωριστείτε και να έχετε μια σημαντική επιτυχία. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα της Παρθένου φεύγει επιτέλους από μια θολή κατάσταση στη ζωή του, που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως ακριβώς θα έπρεπε και φαίνεται ότι πραγματικά από εδώ και στο εξής υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για να μπορέσετε να εξελιχθείτε και να μπορέσετε να πετύχετε αυτά που θέλετε. Το τρίτο δεκαήμερο λοιπόν θα έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη και ίσως και δυναμική για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε επαγγελματικά του. Πάντα υπάρχει ένα δεκαήμερο λίγο πιο ευνοημένο, λίγο πιο τυχερό, θα μπορούσα να το πω. Οπότε να περιμένουμε τη σειρά μας οι υπόλοιποι γενικότερα. Ένα σχόλιο. Επίσης να πούμε λοιπόν, ναι, ότι όλα τα ζώδια και όλοι μας σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ Χρήστο για τα Χριστούγεννα, για ένα μήνα άκρος εορταστικό, όπου εκεί είναι και ο μήνας των ανατροπών, δηλαδή ο τσακωμός θα γίνει χαρά, ναι, η χαρά θα γίνει ευτυχία, ο χωρισμός μπορεί να μην έρθει. Επανασύνδεση όμως να γίνει. Επανασύνδεση να γίνει. Γενικότερα θα άλλο έχει κλίμα, ναι, suspense η επόμενη περίοδος, άρα μιλάμε για το ουσιαστικά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, λίγο πριν mm-hmm. αρχίσουν τα πράγματα να φτιάχνουν. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γι' αυτό υπομονή, το είπες και πριν, υπομονή σε κάποια ζώδια αυτές τις μέρες. Μπορούν τα άστρα να συμφωνήσουν. Βεβαίως και παιδιά στη ζωή πάντα κάτι γίνεται. Σωστά. Πάντα. Εγώ ιδανικά θα ήθελα τα άστρα να συμφωνήσουν με τον Λευτέρη και ειλικρινά 1 Δεκέμβρη να αλλάξουν όλα μαγικά. 1 Δεκέμβρη θα αλλάξουν όλα μαγικά. Από τη στιγμή που ανάβουν τα λαμπάκια, ενώ τα λαμπάκια του δέντρου, όχι τα λαμπάκια τα άλλα, και γενικότερα υπάρχει ένα ωραίο ευχάριστο κλίμα, αυτομάτως θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω αν ο ζυγός συμφωνεί τώρα με αυτό που πρέπει να προσέξει τις επενδύσεις. Mm-hmm. Άντε να δούμε, θα κάνει υπομονή και αυτός. Τις επενδύσεις σε ανθρώπους κυρίως ή οικονομικά. Ακριβώς, ο ζυγός πρέπει να προσέξει κυρίως τα οικονομικά με τρίτους. Τα δικά του οικονομικά θα πάνε καλά. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το αν υπάρχουν ζυγοί οι οποίοι βασίζονται οικονομικά σε χρήματα που λέμε τρίτων. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Στα δικά τους οικονομικά που βγάζουν από τη δουλειά τους και από το καθαρό τους εισόδημα δεν θα υπάρχει θέμα. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει δικό του εισόδημα λόγω δουλειάς, αλλά βασίζεται από τρίτα πρόσωπα και αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στους ζυγούς γενικότερα αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή, όσοι έχουν αυτή τη στιγμή ένα παθητικό εισόδημα μέσα από χρήση πραγμάτων που δεν προέρχονται από τη δουλειά, εκεί θα υπάρχει ζήτημα. Όμως,
Το πρώτο δεκαήμερο του ζυγού μπαίνει σε μια τρομερά ερωτική περίοδο και θα πρέπει να περιμένει πάρα πολλές σημαντικές θετικές αλλαγές στη διάθεσή του. Πάρα πολύ ωραίες σχέσεις, πολύ ωραίες επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια ευχάριστη περίοδος κοινωνικοποίησης και γενικότερα μεγάλης ικανοποίησης για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω σας. Και γενικότερα νιώθετε πάρα πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού είναι επιτέλους μπροστά σε μια σημαντική επίτευξη στόχων. Φαίνεται ότι οικονομικά μπορείτε να προχωρήσετε στη δική σας δουλειά και να πετύχετε αύξηση των οικονομικών σας μέσα από σκληρή δουλειά και από σωστές κινήσεις, ενώ ταυτόχρονα τακτοποιείτε και θέματα που έχουν να κάνουν με εφορία ή τέλος πάντων με χρωστικά. Το τρίτο δεκαήμερο είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει περισσότερο, θέματα χρημάτων με τρίτους, και εκεί μπορεί να δείτε μια πολύ σημαντική μείωση το επόμενο 15ήμερο επί των οικονομικών σας θεμάτων. Όμως γενικότερα θεωρείται για εσάς μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος, γιατί ευνοείστε για θέματα αγοραπολισιών ακινήτων ή πιθανόν να έχετε μια σημαντική μετακόμιση, την οποία περιμένατε καιρό, και αυτό θα σας απελευθερώσει για να μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω στη ζωή σας. Μάλιστα. Μια χαρά. Μπορεί να επέλθει και η ισορροπία με λίγη προσπάθεια. Σκορπιός. Πάμε και στους Σκορπιούς. Έχουμε αρκετούς, δόξα τω Θεώ, τριγύρω μας. Πάμε στους Σκορπιούς, οι οποίοι φαίνεται να βάζουν να έχουν μια τάση στην υπερβολή. Έχω την αίσθηση. Στον πλεονασμό, ρε παιδί. Ότι είναι λίγο ένα χαρακτηριστικό τους αυτό, Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα οι Σκορπιοί είναι έτσι έντονοι άνθρωποι. Έχουν μια ένταση κι αυτή. Ναι. Ένταση. Αυτή η λέξη έπαιξε πολύ σήμερα. Εδώ ναι, ένταση. Τιμητική της έχει. Η υπερβολή τώρα σε όλα τα μέτωπα, έτσι. Παντού. Αγαπάμε, αγαπάμε πολύ. Μισούμε πολύ. Νευριάζουμε πολύ. Ναι, κουραζόμαστε πολύ. Αισιοδοξούμε, ναι, απεσιοδοξούμε επίσης πολύ. Ναι, γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζονται πολύ, οπότε αυτό κάποια στιγμή σκάει. Δεν έχουν μάθει δηλαδή να εκφράζονται άμεσα στα όποια πράγματα τους ενοχλούν. Οπότε κάποια στιγμή μαζεύεις. Ό,τι έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση κάνει και πολύ μεγαλύτερο θόρυβο στο τέλος. Ναι, έχει βάση αυτό. Οπότε οι Σκορπιοί σίγουρα θα πρέπει να προσέξουν λίγο αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, το πρώτο δεκαήμερο του Σκορπιού θα μπορέσει να κάνει ένα αποθυμένο του πραγματικότητα, ίσως κάτι το οποίο περιμένατε καιρό στην ερωτική σας ζωή, επιτέλους να πέσει, ένα κάστρο που πιθανόν κυνηγούσατε, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι και εργασιακά υπάρχουν πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα σας κάνουν να περάσετε πολύ πιο όμορφα. Θεωρείτε μια περίοδος όπου οι σχέσεις σας γίνονται ακόμη πιο δυνατές και αποκρισταλώνονται, οπότε μπορείτε να περιμένετε μόνο θετικά πράγματα επί των διαπροσωπικών σας επαφών. Το δεύτερο δεκαήμερο του Σκορπιού, με σημαντικές επιτυχίες σε θέματα χρημάτων, ευνοείστε για επενδύσεις και για γενικότερες κινήσεις στα θέματα τα οικονομικά, που θα σας βοηθήσουν να μπορέσετε όχι μόνο να ξεπεράσετε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αλλά τελικά να δημιουργήσετε και κάτι καινούριο στην επαγγελματική σας πορεία. Το τρίτο δεκαήμερο θα έχει κάποιες τάσεις υπερβολής, κυρίως επί των διαπροσωπικών του σχέσεων. Υπάρχει κάποια τάση σύγκρουσης και έντασης με το έτερον σας σήμιση, αλλά και με τους συνεργάτες σας. Κάντε λίγο υπομονή, εφόσον έχετε κάνει ήδη τόσο πολύ υπομονή εδώ και καιρό, να είστε λίγο πιο διπλωματικοί και θα δείτε ότι με το που τελειώσει αυτό το 15ήμερο τα πράγματα θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα και θα μπορείτε να κερδίσετε τα που θέλετε χωρίς να γίνετε εσείς οι κακοί. Γιατί ουσιαστικά πολλές φορές μπορεί να έχει κάποιος δίκιο. Αλλά δυστυχώς να το βγάλει με πολύ απότομο τρόπο αυτό και το να μην το βρει ποτέ. Και να το χάσει. Το στην ουσία, ναι. Να μην το βρει ποτέ. Ωραία. Επόμενο αγαπημένο το ζώδιο. Το ξωτάκια. Να χαρά και εκείνη. Από τους τυχερούς, από ό,τι καταλαβαίνω από τον τίτλο, Χρήστο, που έχεις επιλέξει να δώσεις. Βέβαια. Και περιμέναν και καιρό οι τοξότες. Ήταν ένα ζώδιο το οποίο πιεζόταν πάρα πολύ καιρό. Νέα ξεκινήματα λοιπόν, με μεγάλες επιτυχίες σε θέματα επαγγελματικών. Έχετε επιτέλους την δυνατότητα να δείξετε τι αξίζετε και να ξεχωρίσετε από κάποιους ανθρώπους. Ίσως σε κάποια πράγματα να είστε πάρα πολύ πιεσμένοι μέσα στο σπίτι και αυτός να είναι και ο χώρος ο οποίος θα σας ταλαιπωρήσει δυστυχώς, είτε με ξαφνικές βλάβες ή με συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια. Και ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο του τοξότη είναι αυτό το οποίο θα βρεθεί σε πάρα πολύ μεγάλες συγκρούσεις μέσα στο χώρο του σπιτιού του ή πιθανόν να υπάρξουν κάποιες βλάβες. Από την άλλη όμως, ευνοείστε τρομερά για να κοινωνικοποιηθείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και τελικά να επιλύσετε κάτι το οποίο εδώ και καιρό σας είχε ταλαιπωρήσει σε θέματα επαγγελματικά. Το δεύτερο δεκαήμερο, μπροστά σε μια σημαντική εργασιακή επιτυχία, αναγνωρίζετε επιτέλους για τους στόχους του και μπορεί να περιμένει επιτέλους την σημαντική αναγνώριση, την επιτυχία σε πράγματα που περίμενε εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι και μια περίοδος για να μπορέσετε να ξανασυναντηθείτε με ανθρώπους που είχατε χαθεί εδώ και καιρό και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Το τρίτο δεκαήμερο του τοξότη βάζει επιτέλους πλώρη για μια σημαντική επαγγελματική αναγνώριση. Προχωράτε σε σημαντικές συμφωνίες, ενώ ταυτόχρονα εργάζεστε σκληρά και τελικά πετυχαίνετε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Πάλι μέσα το σπίτι μπορεί να σας δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά είναι διαχειρίσιμα.
Μάλιστα. Και πάμε στους εγώκερους. Ναι, Χρήστο, γιατί μαζεύτηκαν εγωκεράκια εδώ γύρω τριγύρω. Α, η Έλενα, οπότε υποθέτω περιμένουμε πώς και πώς. Κάντησε ένα κοντινό που ήρθε της Ελενάς μας. Όχι, δεν θέλεις, δεν θέλεις. Βάσει γιανές επιτυχίες βλέπω εγώ τα εγωκεράκια. Έλενα, άκου το αυτό. Για να δούμε, Χρήστο, τι καλό θα συμβεί για αυτό το αγαπημένο ζώδιο. Γενικότερα, εγώ και είναι ένα ζώδιο που ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Τώρα έχονται επιτέλους τα πολύ θετικά κομμάτια τους και έχουν και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες επαγγελματικά και ερωτικά. Μπορούν να περιμένουν κάτι καινούριο ή μία ανανέωση από κάτι το οποίο έχει κουραστεί καιρό. Και γενικότερα θα έχουν καλές εξελίξεις. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι οι εγώκεροι βεβαίως του πρώτου δεκαημέρου κερδίζουν στον έρωτα και έχουν πολύ ωραίες γνωριμίες, ενώ ταυτόχρονα πετυχαίνουν κάτι πολύ σημαντικό στα επαγγελματικά του ζητήματα, ιδιαίτερα σε όσα. Εγώ καιράκια του πρώτου δουλεύουν σε θέματα τέχνης, ομορφιάς ή δημοφιλίας ή γενικότερα με πάρα πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν έχετε την αναγνώριση και την επιτυχία την οποία θέλετε και θα μπορέσετε να είστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του εγώ καιρό, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα, έχει και αυτό με τη σειρά του σημαντικές ερωτικές κατακτήσεις. Νιώθει τρομερά ελεύθερο να νιώσει τη ζωή, να την βιώσει, να κάνει πολύ ωραία πράγματα, να μπορέσει να πετύχει τους σκοπούς του και μέσα από το πλαίσιο των επομένων ημερών να μπορέσει να ξεπεράσει πράγματα τα οποία εδώ και καιρό πιθανόν του ήταν στην άρνηση. Οπότε κάτι που θέλατε εδώ και καιρό επαγγελματικά το κάνετε πραγματικότητα. Το τρίτο δεκαήμερο του εγώκερου μπαίνει σε μια πάρα πολύ δυναμική πορεία επιτυχίας. Είναι περίοδος καριέρας και αναγνώρισης. Τώρα μπορείτε πραγματικά να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό για να ξεχωρίσετε στα επαγγελματικά σας ζητήματα. Και γενικότερα θεωρείτε ένα διάστημα όπου δείχνετε όλες τις δεξιότητές σας και αναγνωρίζεστε για όλα αυτά τα οποία μπορείτε να κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Ελένα, και δεν έχεις παράπονο. Χαμογελάει που χαμογελάει πάντα αυτό το κορίτσι. Τώρα είχε και ένα παραπάνω. Εσύ, Ελένα, πότε έχεις γενέθλια? 2 Ιανουαρίου. Ποιο δεκαήμερο είναι, Χρήστο? Δεύτερο. Δεύτερο. Μια χαρά. Τα έχω μάθει και εγώ, δεύτερο. Με οροσκόπο. Δεν ξέρει. Θα στείλουμε του Χρήστο και θα μας ενημερώσει. Λοιπόν, τώρα ησυχία. Ιεροσιλία. Παρακαλώ πολύ ησυχία, γιατί ήρθε αυτή η ώρα δύσκολη για τα υδροχωάκια. Τάσος, είσαι έτοιμος? Για να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον και η μοίρα για μας εδώ. Η καριέρα στο επίκεντρο. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ ωραίο διάστημα για τους υδροχόους, γιατί επιτέλους κάνουν πραγματικότητα τα επαγγελματικά τους σχέδια. Το πρώτο δεκαήμερο δουλεύει σκληρά. Περίμενα, και μέσα από το την πολύ αυτή προσπάθεια. Τι είπε, Χριστιανά μου? Ο Λευτέρης εδώ λέει: να το λέω, κάτσε να έρθει το τρίτο δεκαήμερο. Θα δω εγώ, κάνω υπομονή. Περιμένεις το τρίτο, ναι, δεν είμαι στο πρώτο. Το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν έχει μια σημαντική επιτυχία και μπορεί να περιμένει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο στη δουλειά του. Ταυτόχρονα είναι και μια περίοδος η οποία σας δείχνει ότι πια δεν χρειάζεται να περιμένετε. Η επιτυχία είναι εδώ, η αναγνώριση είναι εδώ, η εξέλιξη που ζητάτε στη ζωή σας είναι εδώ. Καταφέρνετε να οργανώσετε πάρα πολλά πράγματα που στο μυαλό σας θεωρούσατε ότι ήταν αδύνατο και νιώθετε επιτέλους ότι έχετε τύχη, δυναμική και επίταξη στους στόχους σας. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχετε και λίγα φλερτ ή κάποιες γνωριμίες ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό να σας αναστατώσει θετικά. Δεν θέλουμε τέτοια μακριά από εμάς. Είμαστε ακόμα στο πρώτο. Απέχω εγώ, άσε. Το ταξιδάκι θα το τσιμπούσα αν μπορούσα. Εντάξει, το ταξιδάκι είναι ό,τι μας συμφέρει. Τσιμπάμε από αυτά που λέει ο Χρήστος. Ωραία. Έχουμε το δεύτερο δεκαήμερο του υδροχώου, το οποίο δείχνει σίγουρα ότι προχωράει και αυτό με τη σειρά του σε μια πορεία σημαντικής επαγγελματικής εξέλιξης. Βάλτε τώρα ένα καινούριο πλαίσιο στη δουλειά σας. Μπορείτε πραγματικά τώρα να ξεχωρίσετε για αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Οι άνθρωποι έρχονται και μπορούν να σας προσεγγίσουν για να επενδύσουν σε εσάς ή να δουλέψετε περαιτέρω για να μπορέσετε να αναγνωριστείτε. Και γενικότερα θεωρείτε μια περίοδος η οποία σας βοηθά να προχωρήσετε δυναμικά για την επίτευξη των στόχων σας. Δεν είναι τόσο ερωτικό το διάστημα για εσάς. Επικεντρωθείτε περισσότερο λοιπόν στη δουλειά και μέσα από την εργασία θα μπορέσετε να έχετε τις επιτυχίες τις οποίες θέλετε. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του υδροχώου είναι σε μια περίοδο ανατροπών και σημαντικών αλλαγών. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις και αρκετές απαιτήσεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε να πετύχετε κάποια πράγματα. Ο μήνας Νοέμβριος είναι αρκετά αγχωτικός, με πάρα πολύ τρέξιμο. Το καλό όμως είναι ότι μέσα από αυτό το τρέξιμο, την ταλαιπωρία, την πίεση και τη δουλειά θα μπορέσουν να υπάρξουν πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει το κατάλληλο αποτέλεσμα και υπάρχει κάτι πολύ θετικό. Ενώ ταυτόχρονα στην αισθηματική ζωή αρκετών υδροχώων του τρίτου δεκαημέρου φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται και μπορείτε να περιμένετε και μία έτσι αναβίωση ενός έρωτα, ειδικά όσοι από εσάς είχατε χωρίσει ή θέλατε μία επανασύνδεση. Τα αποτελέσματα που συζητούσαμε πριν, τα ευχάριστα, θα έρθουν τούτη τη χρονιά ή θα περιμένω το 24. Για το ταξίδι, το μυθολογικό ή το επιχειρηματικό? Όχι, όχι. Για το τρέξιμο που ρίχνω αυτή την περίοδο. Α, ναι. Θα καρποθώ όλο αυτό το αποτέλεσμα αυτή τη χρονιά, το Δεκέμβρη, ας πούμε. Τέλη Γενάρη, μέσα Φλεβάρη. Στα γενέθλιά μου, τέλειο, μια χαρά.
Εκεί. Μια χαρά. Μου κάνει. Ευχαριστώ. Καλά είναι, βρε. Καλά είναι. Εξεταστική περίοδο, γι' αυτό το είπα. Βλέπεις, σε σχέση με τους εχθείς οι οποίοι έχουν πιέσει στη δουλειά. Ξέρω, είναι ο μπαμπάς μου. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τα ψαράκια τώρα. Ναι, έχουν πολύ άγχος. Το βλέπω και εγώ από τον αδερφό μου. Πάρα πολύ. Ναι, πιέζονται. Πιέζονται. Αλήθεια τώρα. Όχι, πιέζονται. Όχι, έχουν τέτοια χαρά. Έχουν απλά το δικό τους τρόπο που αντιμετωπίζουν την πίεση. Α, μπράβο. Είναι ωραίοι τύποι τώρα. Γι' αυτό έχουμε βάλει στη μέση, γιατί πάντα βρει μια μέση λύση σε αυτά που λέμε. Έχουν ένα δικό τους τρόπο να πιέζονται τα ψάρια, δεν είναι όπως οι υπόλοιποι. Για πες. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε λοιπόν τους ηχθείες. Οι ηχθείες σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου φαίνεται ότι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη περίοδο, έλλειψη συνεννόησης με τους ανθρώπους γύρω τους, προβλήματα στη δουλειά, δυσκολίες στην διαχείριση πάρα πολλών πληροφοριών, έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Όμως μέσα από αυτή τη δουλειά σταδιακά θα μπορέσετε να αποδείξετε τις δυνατότητές σας, οπότε θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι και για τις προτάσεις που θα έρθουν μέσα από αυτή την ταλαιπωρία. Είναι μια περίοδος η οποία ανοίγει τους ουρανούς για να μπορέσετε να κατακτήσετε τους στόχους σας και να μπορέσετε να δημιουργήσετε καινούργια πράγματα, ενώ ταυτόχρονα είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να μπορέσετε να πάρετε κάποια χρήματα που περιμένατε καιρό. Το δεύτερο δεκαήμερο του ηχθεί, σε τελείως διαφορετικά μοτίβα, κάποια σημαντικά ταξίδια, ευχάριστες συναντήσεις, ωραίες παρέες, ωραίες γνωριμίες, γενικότερα νιώθετε άλλος άνθρωπος, νιώθετε ότι μπορείτε να περιμένετε ότι κάτι σημαντικό θα έρθει και ταυτόχρονα βεβαίως μπορείτε να περιμένετε μία βοήθεια από χρήματα τρίτων. Και έχουμε τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ηχθεί, το οποίο είναι λίγο μπερδεμένο αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Θα πρέπει να δει τι θέλει να κάνει και πώς θα πάρει επιτέλους τη ζωή του στα χέρια του για να μπορέσει να επιτύχει. Σε ένα βαθμό νιώθετε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή που δεν κυλάνε όπως θα θέλατε, αλλά τελικά μπορείτε να καταφέρετε να επιτύχετε τους στόχους σας και ειδικά προς το τέλος του 15ήμερου αυτού, δηλαδή κοντά στις 25-26 του Νοέμβρη, θα έχετε επιτέλους και την δύναμη να μπορέσετε να προχωρήσετε σε κάτι το οποίο θέλατε καιρό, το οποίο μετέπειτα προς το Δεκέμβρη θα σας οδηγήσει στις επιτυχίες τις οποίες έχετε βάλει στο μυαλό σας. Υπέροχα. Υπέροχα. Πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Είχα την αίσθηση ότι θα πάνε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά θα κρατήσω το θετικό στοιχείο για το κάθε ζώδιο. Έχει και τον τρόπο του, βέβαια, ο Χρήστος. Πάντα. Εντάξει, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα σου πει στην ψύχρα, ακόμα και αν βλέπει κάτι. Έρχεται κάτι κακό. Το φτιάχνει, το πλάθει λίγο. Το στρογγυλοποιεί, βέβαια. Για να μην ξαναχωριόμαστε. Και μέσω τη συμβουλευτική, βεβαίω, προσπαθεί να πει σε όλου εμά ότι λίγο πολύ είναι και όλα στο χέρι μα, αρκεί να προσέξουμε λίγο τα μελούμενα. Σωστό. Να ακούμε τις συμβουλές. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένοι μας Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Περιμένουμε την επόμενη φορά από κοντά. Την αγάπη μας, φίλε, την αγάπη μας. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένα καταπληκτικό παιδί. Πολλά να είστε καλά, Χρήστο. Σε περιμένουμε από κοντά. Δεν ξεχνιόμαστε. Φιλιά, όχι, έρχομαι, θα σας πω και ημερομηνία μέχρι τη Δευτέρα. Τέλεια. Είμαστε στην επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Χρήστο μας. Καλή συνέχεια.